Ένταση επικρατεί στην Κορεατική Χερσόνησο μετά την απόφαση τη Βόρεια Κορέα να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση πολέμου. Στην ένωση σύνταξη είναι η Δέσπινα Καλό μεσημέρι, Θοδωρή. Ακριβώ έτσι είναι τα πράγματα. Τεταμένη κατάσταση στην Κορεατική Χερσόνησο. Τρει ημέρε λοιπόν μετά την ανακοίνωση τη Πιόνγκ Γιάνγκ ότι ε, βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου με την Νότια Κορέα, αλλά και την απειλή ότι θα πλήξει αμερικανικού στόχου. Αόρατα καταδιοκτικά F-22 στέλνουν τώρα οι Ηνωμένε Πολιτείε στη Νότια Κορέα στι κοινέ ασκήσει Αμερικανικού και Νοτιοκορεατικού ε, στρατού. Στόχο τη Ουάσιγκτον είναι, όπω λέει, να υπογραμμίσει τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να υπερασπιστούν τη Σεούλ εάν τελικά οι Βόρεια Τώρα, η πρόεδρο τη Νότια Κορέα δήλωσε ότι η χώρα τη θα απαντήσει με σκληρά μέτρα σε περίπτωση πρόκληση από την πλευρά του βόρειου γειτονά τη και είπε ότι θα υπάρξει ταχεία και στρατιωτική απάντηση σε οποιαδήποτε πρόκληση τη Βόρεια Κορέα. Την ίδια ώρα, να σου πω ότι η εφημερίδα The Washington Post γράφει ότι η Πιόνγκ Γιάνγκ έκρυψε επιμελώ όλα τα ίχνη τη πυρηνική δοκιμή που έγιναν στι 12 Φεβρουαρίου, ενισχύοντα έτσι τι υποψίε ότι χρησιμοποιεί ένα νέο μοντέλο βόμβα με υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο. Παρακολουθούμε λοιπόν στενά τι εξελίξει στην Κορεατική Χερσόνησο, Φοδωρή. Εντάξει, σα ευχαριστώ πολύ.